Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αύριο είναι 1η Μαΐου. Γιορτάζουν οι εργαζόμενοι, είναι η μέρα αφιερωμένη στους εργαζομένους. Είμαστε στην Ελλάδα του 2015, όπου είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία στην Ευρωζώνη με 27%, όπου ένα στα δύο παιδιά μέχρι 25 ετών, οι νέοι Έλληνες, είναι χωρίς δουλειά, με κομμένα τα φτερά τους στην πιο όμορφη ηλικία της ζωής τους. Στην Ελλάδα του 2015, όπου 3 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή μιλάμε για το 1 τρίτο του πληθυσμού, ζούνε σε συνθήκες φτώχειας, με απαράδεκτες συνθήκες, σε ένα σύγχρονο κόσμο, όπως θα έπρεπε να είμαστε. Έχω εκλεκτούς καλεσμένους απόψε, φίλες και φίλοι, για να μάθουμε από τους ίδιους τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Είμαστε κοντά στη συμφωνία, δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία, τι εκτιμήσεις υπάρχουν. Έχουν εξεσαλώσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με αντιφατικές πληροφορίες και γι' αυτό είμαστε τόσο μπερδεμένοι. Και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ακόμα περισσότερο μπερδεμένοι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, είναι πρώην Πρίτανης. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοντογιώργη. Ο κύριος Κοντογιώργης μου κάνει την τιμή να είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή και ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης μαζί μας, ο γνωστός οικονομολόγος. Καλησπέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Επίσης, ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, νομικός οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, κύριε Γιατσό. Επίσης, ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, οικονομολόγος, αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαΐρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο κύριος Νίκος Βέρκος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Θέλω να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο καταπληκτικό. Το έπαιξε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι, το ZDF. Στο επίκεντρο είναι για ακόμη μία φορά ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Μαξ Ούτφχοφ, που συχνά ασχολείται με την Ελλάδα, τάχτηκε υπέρ του Γιάννη Βαρουφάκη, αφού με χιούμορ τον εμφάνισε ως υποστηρικτή της δημοκρατίας απέναντι στις γερμανικές πολιτικές. Θα το δούμε το βίντεο, είναι καταπληκτικό. Και ξαναλέω ότι έπαιξε σε γερμανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι. Παρακαλώ, κύριε Καλογερνέ. Bekomme ich Geschmack an der Unterwerfung der anderen. Warum auch nicht? Schauen Sie, ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin deutsch. Und soweit ich das übersehen kann, bin ich es, der zurzeit den anderen ihre Plätze zuweist. Sitz, Varoufakis, sitz! Hol die Reformliste, hol die Reformliste! Die Finanzminister der EU haben sich in Riga getroffen und der griechische Finanzminister hat dort eine Rede gehalten über Ursache, Wirkung und mögliche Lösungen aus der Krise. Und was haben seine Ministerkollegen aus den anderen Ländern getan? Sie haben sich die Ohren zugehalten. Was bringst du da? Falsche Liste. Das ist die falsche Liste. Falsche Liste. Ein Wissenschaftsjournalist im Spiegel hat vor kurzem geschrieben, naja, vieles von dem, was Varoufakis sagt, sei völlig richtig. Aber was nützt das jetzt noch? Eine Politik wird als falsch erkannt, aber aus disziplinarischen Maßnahmen fortgesetzt. Und so weit müssen die Mächtigen dann ihre politischen Avatare und ihre Edelfedern in den Redaktionen bringen, dass die den Opfern ins Gesicht schauen und sagen, langweilig. Was hast du da? Was hast du da im Mund? Aus? Spuckst du die Demokratie aus? Spuck sie aus! Spuck sie aus! Böser Varoufakis! Was hier? Κακέ Βαρουφάκη, φτύσε τη δημοκρατία. Είμαστε κοντά σε συμφωνία η οποία θα ορίζεται, φίλες και φίλοι, από τις κόκκινες γραμμές που έχουμε βάλει. Αυτά είναι λόγια του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Σήμερα το απόγευμα στο Υπουργικό Συμβούλιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία η οποία θα κινείται στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει και θα ορίζεται από τις κόκκινες γραμμές που έχουμε βάλει. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο και μπορεί τα επόμενα 24 ώρα να υπάρξει συμφωνία. Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι έχει επέλθει σημαντική πρόοδος σε πολλά επίπεδα. Επίσης, του Μαξίμου λέει ότι η κυβέρνηση μένει στις κόκκινες γραμμές, όχι μόνο για λόγους πολιτικής, αλλά και για λόγους κοινωνικού και οικονομικού ορθολογισμού. Κόκκινες γραμμές για την κυβέρνηση παραμένουν τα εργασιακά, η μείωση μισθών συντάξεων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η αύξηση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν έχει τη λαϊκή εντολή να φέρει μια συμφωνία που θα εκφεύγει από τα όρια των κόκκινων γραμμών και γι' αυτό δεν θα το πράξει. Η κυβέρνηση εμένει σε μια συμφωνία
χωρίς τα εγκλήματα του μνημονιακού παρελθόντος. Τόνιζαν επίσης οι κυβερνητικές πηγές ότι δεν θα πάρθει κανένα μέτρο χωρίς διασφάλιση ρευστότητας. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, δεν θέλω να σας κάνω κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα. Απλώς θέλουμε να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τη δική σας εκτίμηση για το πώς πάει η διαπραγμάτευση. Πολλές πληροφορίες λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Άλλες λέγανε ότι θα έχουμε την Κυριακή Συμφωνία. Το αργά το βραδάκι ήρθαν άλλες πληροφορίες που λένε ότι είμαστε μακριά από την Κυριακή για Συμφωνία. Τι εκτίμηση έχετε, πώς πάει το πράγμα, τι νομίζετε? Να σας πω, η γνώμη μου είναι ότι θα οδηγηθούν σε κάποια συμφωνία. Διότι κανένα από τα δύο μέρη δεν θα ήθελε να υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις τύπου στάσεως πληρωμών ή εξόδου από το ευρώ. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς συνέπειες πολύ δυνατές και για τις δύο πλευρές, να οδηγηθούμε εκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει μία λάθος στρατηγική που μας δημιουργεί συνθήκες εγκλισμού σε μία κατάσταση εξάρτησης από αυτούς οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να μας κρατούν σε εξάρτηση και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις μιας εξαθλίωσης. Δηλαδή, έχει πολύ μικρή σημασία πια το περιεχόμενο της συμφωνίας, διότι η συμφωνία θα κινείται σε ένα πλαίσιο περαιτέρω αποδυνάμωσης και εξάρτησης της χώρας. Έλεγα από την αρχή της κρίσης, όταν μας έβαλαν πια στο μνημόνιο, ότι ήταν επίγον να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να φύγουμε από αυτό και όχι απλώς να είμαστε διαχειριστές της εξάρτησής μας, ναι, και συνομιλητές αυτών οι οποίοι ήθελαν να μας οδηγήσουν στα άκρα. Γιατί το έλεγα αυτό? Διότι συνεκτιμούσα αυτό που ζούσα ήδη στο εξωτερικό, μια ριζική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, και μάλιστα αρκετά πριν από την κρίση, δεν ήταν μια ένωση κρατών που αναζητούσε συνέργειες ώστε να βρίσκονται συμβιβαστικές λύσεις. Είχε μετασχηματιστεί σε μια ζώνη, θα το έλεγα, σε ένα σύστημα όπου ηγεμόνευε ένας και γύρω του είχε επάλληλους κύκλους διαφόρων χωρών που υποστήριζαν ή εξαρτιόνταν από αυτόν τον έναν, και συγχρόνως είχε προβληθεί ως μέσον ηγεμονίας αυτό που είναι στο παγκόσμιο σύστημα πια, δηλαδή η λογική των αγορών. Είναι ο επίσημος σκοπός της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν συνεκτιμήθηκε από μας επαρκώς. Γι' αυτό και ακούω τις τελευταίες μέρες να δηλώνουν τα κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός, ότι ευνηδιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν εφαρμόζουν τη δημοκρατία, δεν εφαρμόζουν την αλληλεγγύη. Μα είναι προφανές, γνωρίζουν τι περιεχόμενο έχει το μνημόνιο και πού οδηγεί. Γνωρίζουν ότι είναι μια μονοσήμαντη πολιτική η οποία δεν οδηγεί στις συνέργειες ή δεν είναι αποτέλεσμα συνεργειών, αλλά επιβολής καθεστώτος, νέου καθεστώτος στην Ευρώπη. Και παρακολουθείτε, αν θέλετε, τι κάνουν οι άλλες χώρες. Δεν μιλάνε. Ολόκληρη η Γαλλία παίζει έναν ρόλο αυτή τη στιγμή στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που περίπου έπαιζε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν νοείται λοιπόν να είμαστε διαχειριστές της μοίρας μας και να δηλώνουμε, όπως άκουγα κυβερνητικά στελέχη να δηλώνουν, ότι θα πάμε εκεί και θα τους πείσουμε. Δεν τους ενδιαφέρει να πείσουν. Γνωρίζουν τι κάνουν. Δεν κάνουν λάθος σε αυτό που διαχειρίζονται. Το έχουν οργανώσει έτσι ώστε να μην υπάρχει δεύτερη φωνή στην Ευρώπη. Και η ενιαία σκέψη, η αρχή της ενιαίας σκέψης να κυριαρχεί παντού. Όποιος την αμφισβητεί, από όπου και να είναι, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, το ίδιο θα υπάρξει. Έλεγα λοιπόν από την αρχή ότι μία λύση υπάρχει σε αυτό το πρόβλημα. Την ριζική εκβάθρων ανασυγκρότηση του κράτους στο επίπεδο πολιτικού συστήματος, δημόσιας διοίκησης και δικαιοσύνης και νομοθεσίας που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτό που παράγει ελλείμματα δεν επιτρέπει να εξυπηρετείται ο πολίτης, είτε επιχειρηματίας είτε κοινός πολίτης, σε αυτά που αυτονοήτως δικαιούται, και βεβαίως δεν επιτρέπει την ανάπτυξη. Σε αυτό το ζήτημα, λυπάμαι που το λέω, αλλά καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα δεν έχει πρόταση.
Όλοι θεωρούν ότι θα πάμε, ας πούμε, στη δημόσια διοίκηση με τις περίφημες αξιολογήσεις, δηλαδή το χάιδαμα των υπαλλήλων. Δεν αγγίζουν την νομοθεσία η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινή λειτουργία του πολίτη. Και βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και μια πολιτική διαχείριση του νόμου. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση με αυτούς τους όρους. Χρειάζεται το ίδιο το πολιτικό σύστημα να υπερβεί τον εαυτό του και να οδηγήσει τα πράγματα, θα το πω με πολύ πολύ, όχι βίαιο με την έννοια της βίας, αλλά με την έννοια της υπέρβασης, τρόπο, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει και η πολιτική και η κοινωνία και η διοίκηση, το κράτος, προς το συμφέρον αυτής της χώρας. Είναι η αιτία που προκάλεσε την κρίση. Είναι πρωτογενής αιτία για μας. Ναι. Δεν είναι οι τράπεζες ή ό,τι. Αυτά ήρθαν εκ των υστέρων. Τώρα κάνετε μια πολύ καλή, έτσι θα έλεγα, χαρτογράφηση της Ευρώπης και τι σύστημα επικρατεί. Μας το αναλύσατε πολύ ωραία, το καταλάβαμε. Θέλω να μας πείτε την εκτίμησή σας. Είμαστε κοντά στη συμφωνία ή βλέπετε να υπάρξει κανένα ατύχημα ξαφνικά? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε οπωσδήποτε κοντά στη συμφωνία. Κοντά στη συμφωνία. Αλλά το περιεχόμενο της συμφωνίας θα είναι περίπου το ίδιο με το παρελθόν. Θα είναι πιο ευχάριστο για τους δανειστές το περιεχόμενο της συμφωνίας και πιο δυσάρεστο για μας. Θα μας γονατίζει και ό,τι δεν κατορθώσει τώρα θα το κάνει τον Ιούνιο που θα αρχίσει η μεγάλη διαπραγμάτευση. Στη μεγάλη συμφωνία δηλαδή. Εγώ νομίζω, εάν δεν πάρουμε μέτρα να φύγουμε από αυτό το καθεστώς, το συντομότερο, ολοένα και περισσότερο θα πηγαίνουμε σε χειρότερες καταστάσεις για μας και χειρότερες εξαρτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κύριε Τσαγκάρη, έχουμε τον Bloomberg που λέει, οι πληροφορίες μας λένε από τον Bloomberg ότι στόχος είναι μια προκαταρτική συμφωνία μέχρι την Κυριακή. Και ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, δημοσιεύει σήμερα το Bloomberg, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, τυχαίο γεγονός αυτό, παγκόσμια δημοσκόπηση του Bloomberg, φίλες και φίλοι, δείχνει Brexit. Τι λένε επενδυτές, αναλυτές και έμποροι από όλο τον κόσμο? Η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωζώνη, εκτιμά μια μεγάλη πλειοψηφία αναλυτών, επενδυτών, οικονομολόγων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έκανε το ίδιο το Bloomberg. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το 52% των ερωτηθέντων εκτιμά, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα θα φύγει κάποια στιγμή από το ευρωπαϊκό μπλοκ, έναντι ποσοστού 43% που θεωρεί ότι η χώρα μας θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ στο άμεσο μέλλον. Τι αίσθηση έχετε, κύριε Τσαγκάρη? Και τι πληροφορίες έχετε, γιατί εσείς μαζεύετε και πληροφορίες από όσο ξέρω. Δεν είναι όλες παντά ανακοινώσιμες, όπως ξέρετε, και από τον ίδιο σας τον εαυτό. Δυστυχώς δεν είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε ένα γάμο χωρίς αγάπη και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα τον εκλεκτό καθηγητή, τον κύριο Κοντογιώργη, ότι η Ευρώπη έχει μεταξελιχθεί σε ένα αριστοκρατικό κλαμπ νομισματικά ισχυρών. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα, εάν η Ελλάδα μπορεί να έχει ένα σκληρό νόμισμα χωρίς επιδότηση. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι εν τέλει αυτή θα είναι πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά μη διαχειρίσιμη. Γιατί μια νέα συμφωνία, η οποία θα βασίζεται, όπως είπε και το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής εχθές, με μια νέα ασάφεια σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα των νέων μέτρων, με πρωτότυπους φόρους ή επέκταση της υπερφορολόγησης του Σαμαρά, ένα καθεστώς που παρήγαγε 1 δισεκατομμύριο ληξιπρόθεσμα το μήνα και μόλις αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Αντιλαμβάνεστε, όσο μπορεί να τρομάζει κανείς με τη μη συμφωνία, άλλο τόσο τρομάζει κανείς με τη συμφωνία και το εκτροματικό περιεχόμενο το οποίο θα έχει αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις πρόσφατες προσωπική συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό κανάλι στον εκλεκτό συναδελφό σας, τον κύριο Χατζηνικολάου, και οφείλουμε να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί εν τέλει ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη. Λοιπόν, καλώς θα επιδιωχθεί μια συμφωνία. Εγώ θα την έλεγα ότι να είναι, κύριε Λιάτσο, με την έννοια ότι η κυβέρνηση οφείλει να αγοράσει χρόνο μέχρι να πάει στη μεγάλη συμφωνία που θα κοιτάξει να εφαρμόσει το μήνυμα, την αγωνία, την κραυγή αγωνίας και απελπισίας του ελληνικού λαού και θα φέρει πιο όρημα κάποια πράγματα που ελπίζω τότε σε αυτή τη μεγάλη συμφωνία οι γραμμές να μην είναι κόκκινες, να έχουν γίνει άσπρες, γιατί πρέπει η κυβέρνηση, όπως είπε και ο κ. Κοντογιώρης, επαναλαμβάνω, να ασχοληθεί, εν πάση περιπτώσει, κάποιος στη χώρα αυτή με το υπαρκτό εργασιακό, ασφαλιστικό, τραπεζικό και αδιέξοδο χρέος που έχει η χώρα αυτή. Είναι σαφές ότι με αυτό το τζίρο που έχει η Ελλάδα, με αυτό το ΕΠ που έχει, το χρέος της δεν είναι βιώσιμο. Το δε δούνου του
Το λαλίστα το Δουνουτού, το οποίο μέχρι προχτές σε κάθε αξιολόγησή του έλεγε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να πάρει μέτρα, τώρα το βλέπουμε να σιωπά. Βλέπουμε την κυρία σήμερα Λαγκάρντα. Εμφανίστηκε το Δουνουτού, εμφανίστηκε. Ναι, σήμερα. Για το χρέος δεν μίλησε το Δουνουτού. Όχι, για το να μας πει ότι δεν είναι βιώσιμη μια συμφωνία πρόχειρη. Είπε ότι εξετάζουμε πολλά ναι. και διάφορα σενάρια. Εξετάζει τα σενάρια το Δουνουτού. Και έρχονται τα πακέτα, φίλες και φίλοι, και ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησαν τα μηνύματα να έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προσέξει. Ένα πράγμα κατά τη γνώμη μου, ο πολιτικός χρόνος δεν είναι άπειρος, δεν είναι καταρχήν κυβέρνηση τετραετίας. Η πρόσφατη εμπειρία διδάσκει. Τι εννοείται, δεν είναι κυβέρνηση τετραετίας. Θα σας πω, ναι. Η πρόσφατη εμπειρία των προβλημάτων. Ο κύριος Σαμαράς δεν έπεσε από το ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε από τα προβλήματα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι τσουνάμι, τα κύματα της κοινωνίας είναι τεράστια και η κυβέρνηση έχει να αναμετρηθεί με τεράστια προβλήματα. Θέλει μεγάλη προσοχή η διαπραγμάτευση αυτή την οποία κάνει. Και από αυτή τη διαπραγμάτευση και την επιτυχή επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας θα κριθεί ο πολιτικός της χρόνος. Καταρχήν δεν είναι τεράστιος, εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί τα προβλήματα είναι ανυπέρβλητα. Θέλω να μας εξηγήσετε κάτι που θα σας ρωτήσω τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Μπενουά Κερέ και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν πριν από λίγο. Είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει το όριο στην έκδοση βραχυπρόθεσμου χρέους. Τον ευχαριστούμε να δανείσουμε τον εαυτό μας με τα έντοκα. Ναι. Για εξηγήστε μας, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί λένε ότι αν γίνει το όριο των ελληνικών τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες, όπως ξέρετε, έχουν αιματώσει σήμερα, ναι. Έχει φτάσει ο Έλλας στα 77 δις. Ο κύριος Κερέ θα μας κάνει τη μεγάλη χάρη να μας επιτρέψει να δανειστούμε από τον εαυτό μας. Λοιπόν, είναι, ξέρετε. Η υπομονή του ελληνικού λαού έχει όρια και περιθώρια. Νομίζω δηλαδή, το διατύπωσε. Κύριε Τσιγκάρη, από πού θα δανειστούμε? Τι εννοείτε? Αφού λέτε από τον εαυτό σας. Έχουμε χωρίσει, όπως ξέρετε, θα σας πω, όπως ξέρετε, προσερχόμενοι στην εντασσόμενη στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδίως στην Ευρωζώνη, έχουμε χωρίσει την νομισματική μας πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορεί την ώρα που υπάρχουν διεθνή πρωτοσέλιδα ή απειλές για Brexit, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κεντρική μας τράπεζα δηλαδή, να μας τραβάει ίδια το χαλί. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε σε μια εμπορική τράπεζα, εάν τον καλό καιρό, εάν έβγαινε η οποιαδήποτε φήμη για την φερεγγιότητά της, προσερχόμενοι οι πελάτες αύριο το πρωί στον γκισέ της συγκεκριμένης Χ τράπεζας, δεν θέλω να αναφέρω τράπεζα, όντως να υπήρχε η εικόνα κάποιων κλειστών καταστημάτων ή κάποιας έλλειψης ρευστών ή οτιδήποτε. Δείτε ναι. ότι εχθές ένα λάθος έγινε με το σύστημα Δίας και υπήρξε ένας θόρυβος σε όλα τα μέσα αναπαράχθηκε σε σχέση με την μη καταβολή των συντάξεων η οποία τελικώς έγινε. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Με ευρώ ή χωρίς ευρώ αυτή η κοινωνία χρειάζεται ένα μέσο για τις συναλλαγές της. Αυτό λέγεται χρήμα όπως ξέρετε αγαπητέ συνάδελφε. Και δεν έχει καμία σημασία στο τέλος της μέρας τι ακριβώς θα είναι αυτό. Η κοινωνία για να λειτουργήσει, επειδή θα ζήσει η κοινωνία αυτή, η Ελλάδα δεν θα πεθάνει ποτέ. Καμία χώρα δεν πεθάνει ποτέ. Η Ελλάδα έχει ένα παράδοξο να επιλύσει. Ότι είναι μια χώρα που πτώχευσε το 10 και 5 χρόνια μετά χρωστάει περισσότερα από τη στιγμή που πτώχευσε. Ενώ οι δανειστές δεν έχουν χάσει φράγκο μέχρι στιγμής. Αυτό το βρίσκεται λογικό και έξυπνο σε μια διαδικασία πτώχευσης. Ευχαριστώ κύριε Τσιγκάρη. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, 6 με 8 Μαΐου θα κάνει tour στην Γαλλία, στην Ιταλία, θα δει ομολόγους του κτλ. Για το ελληνικό θέμα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Νωρίτερα είπε ότι έχουμε plan B, λέει, για την Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για αρκετά ενδεχόμενα όσον αφορά στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προβλημάτισε. Τι σημαίνει δηλαδή έχουμε plan B για την Ελλάδα, κύριε Καρβούνη, πώς το ερμηνεύεται αυτό που λέει. Τι εννοεί ο ποιητής, λοιπόν, πολύ σωστά του λέει ο κύριος Τσιγκάρης. Τι εννοεί ο πρόεδρος του Eurogroup όταν λέει ότι έχουμε plan B. Ο πρόεδρός μας, κύριε Λιάτσο. Ο πρόεδρός μας. Ο πρόεδρός δηλαδή μας. Εννοεί ότι έχουμε plan B για την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αυτός ο αντιπαθής Ολλανδός, σε περίπτωση ρήξης η Brexit. Αυτό είναι. Τι εννοεί, κατά τη γνώμη σας. Όχι. Εγώ πιστεύω. Ότι έχουν ετοιμαστεί, μήπως η Ελλάδα μείνει εκτός Ευρωζώνης. Όχι, δεν είναι να ετοιμαστούν. Αλλά. Κανείς δεν μπορεί να ετοιμαστεί για κάτι που μια χώρα θέλει ή δεν θέλει. Δηλαδή, αν η Ελλάδα αποφασίσει ότι μένει στο ευρώ. Τι λέτε τώρα. Εδώ βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις χθες. Μία στο Μέγκα και μία στον Αλφα. Και οι 8 στους 10 Έλληνες είναι με τα μπούνια η Ελλάδα στο ευρώ. Αυτό λέω. Η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Όχι.
Εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Όχι. Υπάρχουν Ευρωπαίοι, μάλλον, που δεν θέλουν να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Όχι, βέβαια. Όχι, μας θέλουνε. Όχι, αν μας θέλουνε. Αλλά μας θέλουνε μπρούμητα. Στα τέσσερα μας θέλουνε. Είμαστε δηλαδή, μέσα στην Ευρωζώνη. Έχουμε παραδοθεί απολύτως. Να λέμε σε ό,τι ζητάνε ναι. Σε ομαδικές απολύσεις να λέμε ναι. Ό,τι γουστάρουν οι Ευρωπαίοι να λέμε ναι. Αν χρωματίζουμε τη συζήτηση την οικονομική με ηθικά διλήμματα, είναι αδύνατο να γίνει. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι. Με προσγειώνετε τώρα, ίσως κάνετε καλά. Για πείτε. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι όταν συζητάμε στα οικονομικά πρέπει να είμαστε πιο ψυχροί. Και ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στους τραπεζίτες. Ναι. Εγώ ενθυμώ πολύ. Με μια Ελλάδα που αιμορραγεί, Όχι, εγώ ενθυμώ. Με μια Ελλάδα με 3 εκατομμύρια φτωχούς, άλλα 3 κοντά στη φτώχεια και γύρω στα. Κάθε οικογένεια ένας άνεργος, φίλες και φίλοι. Ένας στους 3 Έλληνες με 4 είναι άνεργος αυτή τη στιγμή. Κύριε Γιάτσο, και εγώ μπορώ να το πω αυτό. Ναι, πρέπει να το λέμε. Αυτό. Τότε τι να λέμε δηλαδή. Όμως δεν λέει κάτι αυτό. Η πολιτική της τελευταίας πενταετίας που είναι η περίοδος της μεγάλης κρίσης, του μεγάλου νέου οικονομικού πολέμου. Έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε Γιάτσο, ο γιατρός, ξέρετε τι λέει στο βασικό ζήτημα στον ασθενή του. Πρώτα αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και μετά δίνουμε μέτρα για τη λύση του. Εμείς στην Ελλάδα χρόνια τώρα αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Η χώρα μας, κύριε Γιάτσο. Δεν είμαστε alien, δεν είμαστε εξωγήινοι. Ναι. Η χώρα μας είναι που υποφέρει. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε τη χώρα μας. Δεν μπορεί να καλούμε τους ξένους να διαχειριστούν την Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Γιάτσο. Βέβαια, δεν γίνεται. Ναι, όμως αυτό το κάνουμε. Όταν δεν φορολογείς την οικονομική ολιγαρχία. Όταν δεν φορολογείς την οικονομική ολιγαρχία. Που έχει κέρδη πελώρια δισεκατομμυρίων ετησίως. Και φορολογείς τον απλό πολίτη διαρκώς. Τότε δημιουργούνται προβλήματα. Κύριε Γιάτσο, η Τρόικα δεν αξιολογούσε. Και αρρωσταίνει ολόκληρη κοινωνία. Δεν αξιολογούσε η Τρόικα σε όλες τις προηγούμενες φάσεις. Ξεκίνησαν με το πρώτο μνημόνιο των 110 δις. Μας έδωσαν 70. Σταμάτησαν στα 70. Πήγαν στο δεύτερο μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν 130 δις, 110 δις κούρεμα ομολόγων των δικών μας κυρίως και η μόχλευση του EFSF που δεν έγινε ποτέ. Μήπως θέμε εμείς γι' αυτό. Έγινε η μόχλευση του EFSF. Με μεγάλη, όχι, ακούω με να μεγάλη καταλάβω συμπάθεια, τι λέμε. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε πολύ καλά ότι αυτά δεν είναι. Εγώ δεν χρειάζομαι τη συμπάθειά σας. Απλώς ο τραπεζίτης. Και την αγάπη σας έχω, το ξέρω, αλλά ο τραπεζίτης πρέπει να καταλάβετε που είχε αγοράσει το κρόλ μια χώρα που πτώχευσε. Κάποια ώρα πρέπει να χάσει αφού η χώρα πτώχευσε. Έτσι δεν είναι. Θα λυπηθώ κάποιον που σήμερα αγοράζει το 34 ελληνικό με 26% απόδοση. Θα τον λυπηθώ. Κοιτάξτε, κύριε Τσαγκάρη, πάμε στα. Πραγματικά δεδομένα. Πραγματικά δεδομένα. Θέλουμε την εκτίμησή σας. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπάρχει πλάνος Ευρωπαίος για Brexit, διότι δεν προβλέπεται ούτε από τις συνθήκες, ούτε από καμία δυνατότητα μέσα στην Ευρωζώνη. Μα το πλάνο δεν υπάρχει, κύριε Τσαγκάρη. Αυτά τα λέει ο κύριος Ντάισερμπουργκ. Δεν τα λέει ακριβώς έτσι. Εμείς και τα άκουσα τις δηλώσεις του επακριβώς. Τι είπε. Δεν τι είπε. Τα λέει έτσι. Πώς τα λέει. Εκείνο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι είναι και δεν τα λέει έτσι. Αφού έχουμε μουταμό, λέξη προς λέξη, τι δηλώσει. Δεν λέει για Brexit. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εμείς την βγάλαμε τη λέξη Brexit. Τι σημαίνει Plan B, τι σημαίνει όταν λέει. Ακριβώς δεν είναι Brexit. Το Green Brexit. Plan B είναι μια διαχείριση καταστάσεως νομισματικής, όπως είναι στην ιδιαίτερη θέση αυτή τη στιγμή η χώρα μας, που η χώρα η ίδια από μόνη της δεν μπορεί να προχωρήσει σε ένα πλάνο εξυγίανσης, το οποίο ειλικρινά είναι δύσκολο πολιτικά να αφομοιωθεί μέσα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Και εξειδικεύω. Αυτή τη στιγμή το είπε ο κ. Κοντογιώργης. Πείτε μας τα ότι μέτρα λίγο. Δεν θα σα το πω εγώ. Τα μέτρα πείτε μας. Εγώ θα σα πω τα μέτρα. Υπάρχει ένα πλάνο, μια συμφωνία. Είναι έτοιμη. Είναι στο τραπέζι. Είναι οι φορεί. Παραμονή του έμφυα και νέοι φορεί. Τα μέτρα να πείτε τα μέτρα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εξειδικευμένα. Στο ζήτημα αν θα μείνει το Α ή το Β. Πώς τα φαντάζεστε, πείτε μας. Δεν είναι να τα φανταστώ εγώ. Δεν είμαι κατά φαντασία οικονομολόγος. Προσπαθώ να θέσω τα πράγματα στην πραγματικότητά τους. Να καταλάβω. Για συνεχίστε να μην κάνουμε. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Και να κλείσω. Και δεν έχω πολύ χρόνο σήμερα. Το κατανοώ. Διότι μία η ώρα θα έχω απέναντί μου ζωντανά την κυρία Σπυράκη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να πει, νομίζω, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει κάποτε στη χώρα μας να πούμε την αλήθεια. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Τέλος. Τι να πούμε, δηλαδή πιστεύετε δεν ότι. Το λέτε, δεν κύριε την ξέρουμε Γιάτσο, την αλήθεια. Συνεχώς λέτε. Δεν την ξέρουμε την αλήθεια. Όχι, δεν την ξέρουμε. Ο γυμνός βασιλιάς μπορεί να είναι στην Ευρωζώνη. Δεν την ξέρουμε την αλήθεια. Όχι, βέβαια. Δεν την ξέρουμε. Και δεν την αποδεχόμαστε. Διότι η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι. Ότι σήμερα η χώρα μας θα πρέπει να πάρει μέτρα, αποφάσεις για να μπορέσουμε να διοικήσουμε. Πάλι μέτρα θα πάρουμε. Τι είδους μέτρα θα πάρουμε. Κοιτάξτε, όταν έχεις ένα δημοσιονομικό κενό και ο προϋπολογισμός δεν κλείνει διότι οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα, τότε πρέπει.
οπωσδήποτε να βρεις πώς θα καλύψεις αυτό το πράγμα. Απολύσεις μαζί σου παλίδες. Εμείς δεν θα απολύσεις, κύριε Τσαγκάρη. Θα βάλουμε φόρους. Θα κάνουμε μειώσεις στις τράξεις. Τι θα κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε απολύσεις. Εμείς θα δανειστούμε, δεν μπορούμε. Θα κρατήσουμε και το 15 τον έμφυα. Εντάξει, το κατοχύρωσε σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης. Το καταλάβαμε σήμερα ότι θα έχουμε και έμφυα και το 15. Το καταλάβαμε και αυτό. Τι άλλο να γίνει, δηλαδή. Μήπως μείνει η Ελλάδα χωρίς Έλληνες μετά, ξέρετε. Πρέπει να δανειστούμε χρήματα. Με τα συνεχή μέτρα, μήπως μείνει η Ελλάδα χωρίς πολίτες. Θα δανειστούμε χρήματα για τα κοινά αυτά από τον Ευρωπαϊκό. Πάμε και σε καινούριο μνημόνιο, λέτε. Βέβαια. Θα πάμε και σε τρίτο μνημόνιο. Πείτε μας το να καταλάβεις. Έχω να σας το πω. Είναι, κοιτάξτε, αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Τι γνωρίζει? Δεν το γνωρίζω. Ότι θα πάμε σε άλλο μνημόνιο. Καλά, μπορεί να το γνωρίζει, να το θέλουν κάποιοι από έξω. Δεν το θέμα είναι, θέλει και η κυβέρνηση της Τσίπρα νέο μνημόνιο. Θέλουν, είναι, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι, στα πόσα θα σωθεί η χώρα, μπορείτε να υπολογίσετε, για να πούμε σε αυτό το λαό που μας ακούει τώρα. Πώς θα βγούμε, έχουμε από το 2009 αυτή την περιπέτεια. Κάνε το προσδιορίσετε εσείς. Όχι, λέω να πούμε στα πόσα χρόνια. Κύριε Ζαΐρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί ναι και καινούριο μνημόνιο τη τάξη των 30 με 40 δις. Αυτό πιστεύω και εγώ. Πώς θα το έχουν ανακοινώσει κιόλας πραγματικά. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτή. Είναι δύσκολο να συνοηθούμε μέσα σε μια κατάσταση ηθικών διλημάτων. Έχω την εντύπωση, αν δεν συμβεί κάποιο ευνηδιαστικό γεγονός, έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί κάποια προληπτική γραμμή χρηματοδότησης και πράγματι πολλά από τα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και είναι φλέγοντα, όπως οι μειώσεις μισθών, συντάξεων, εργασιακό, ασφαλιστικά, θα μετατεθούν για τον Ιούνιο. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα θα προκύψει στη διαπραγμάτευση του Ιουνίου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που έχω να πω εγώ έτσι ονομάζουν, μεγάλη είναι, διαπραγμάτευση. Επειδή εκπροσωπώ την πραγματική οικονομία, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, από το Δεκέμβρη τον περασμένο, κύριε Ηλιάτσο, η οικονομία βρίσκεται σε βαριά ύφεση. Οι επιχειρήσεις κλείνουν μια την άλλη. Το έχουμε ξαναπεί. 220.000 επιχειρήσεις έβαναν λουκέτο. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Παρατηρώ με τα στοιχεία του Μαρτίου ότι υπήρχε μείωση χορηγήσεων στον ιδιωτικό τομέα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις τράπεζες της τάξης των 639 εκατομμυρίων. Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης δηλαδή είναι γύρω στο μείον 2,5, άρα δεν χρηματοδοτείται η οικονομία. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι η ρευστότητα. Τα ληξιπρόθεσμα από την άλλη έχουν πάει στα 3,47 δις του δημοσίου. Δεν ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες προχθές και μας έλεγαν, κύριε Ζαΐρη, ένα λεπτό, κύριε Τσαγκάρη, να τελειώσω. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ένας φίλος τώρα μου έστειλε μήνυμα και λέει τα μέτρα μας θα πάρουν. Καταλάβατε. Ναι, πιθανό. Γελάστε λίγο για να χαμογελάσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Κύριε Ηλιάτσο, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουν κάποια σειρά. Ανεξαρτήτως τι λέει τώρα ο Ντάισενμπλουμ και τι λέει ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί, δεν έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε πολύ, κύριε Ηλιάτσο. Ένα λεπτό να τελειώσω. Γιατί εκταμείευαν τις προηγούμενες δόσεις? Αυτό είναι η ερώτηση. Αφήστε με να πω κάτι. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα να σκεφτόμαστε όταν οι 9 στους 10 βγαίνουν συνταξιούχοι κάτω από 60 ετών? Αυτό δεν απασχολεί εμάς. Όχι, έχουμε υπαβάλει σοβαρό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Εγώ διαβάζω το ζήτημα της ανάπτυξης για την επόμενη μέρα και ξέρετε τι βλέπω. Ιδιωτικοποιήσεις, όχι rollback λέει των ιδιωτικοποιήσεων που τρέχουν, επανεξέταση των ιδιωτικοποιήσεων που πρόκειται να γίνουν, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, προστασία δημόσιων αγαθών, να προστατέψουμε δηλαδή τη ΔΕΗ, να προστατέψουμε τη βιομηχανία ζάχαρης. Μα δεν γίνεται τώρα αυτά τα πράγματα. Θέλετε να προστατέψουμε τον κρατισμό και τις πελατειακές. Κύριε Ηλιάτσο, να τελειώσω. Και τις πελατειακές ομάδες, που αυτή τη στιγμή είναι κεντρική στόχευση όλων των κυβερνήσεων. Κύριε Ζαΐρη, να σας και κάνω των ένα προηγούμενων. Ένα ερώτημα σας κάνω. Και πιθανόν και αυτών. Μας είπατε για χιλιάδες λουκέτα. Μας είπατε πριν ότι κλείσανε πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις. Εγώ βλέπω την πραγματικότητα. 200-250.000 επιχειρήσεις. Πώς θα αναταχθεί αυτό, πιστεύετε εσείς, πώς θα αναταχθεί αυτό? Μα πιστεύετε ότι αντέχει η ελληνική κοινωνία σήμερα καινούργια μέτρα, κύριε Ζαΐρη? Όχι, δεν αντέχει καινούργια μέτρα. Αλλά για πείτε μου τι θα γίνει. Πώς θα σας απαντήσω. Συγγνώμη, ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχωρίσουμε την ανάκαμψη από την ανάπτυξη. Ναι, ναι. Η αγορά θέλει ανάκαμψη, κύριε Τσαγκάρη, είναι έτσι? Συμφωνούμε. Όχι, εγώ συμφωνούμε. Η ανάπτυξη είναι μακροχρόνιο στόχο. Για να υπάρχει ανάπτυξη, ανάκαμψη, τι χρειάζεται, κύριε Τσαγκάρη? Να μου απαντήσετε αυτό. Ένα λεπτό. Χρειάζεται ρευστότητα. Για να υπάρχει ρευστότητα, τι χρειάζεται? Να κερδίσουμε το ενδιαφέρον. Ένα λεπτό να σας πω την ερώτησή σας. Χρειάζεται να ξαναπροκαλέσουμε το ενδιαφέρον των αγορών. Συμφωνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξανασχοληθούν μαζί μας. Πώς θα χρηματοδοτηθούμε από τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος
αν δεν προκαλέσουμε το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστώ κύριε Ζαγκάρη. Άρα λοιπόν πώς θα γίνει. Στον κύριο να πω την ερώτηση. Μα δεν απαντάει σε αυτό γιατί που ρωτάτε κύριε Ζαγκάρη. Γιατί στις αξιολογήσεις οι τροϊκανοί μας έδιναν κάθε φορά την επόμενη δόση, εφόσον ήταν πάντοτε γνωστό ότι ήμασταν μήνες πίσω. Αλήθεια. Αυτή είναι η ερώτηση. Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Και δεν το Σεπτέμβριο του 2014. Το Σεπτέμβριο του 2014. Ήμασταν πίσω. Σεπτέμβριο του 2014 ήμασταν πίσω. 1000 προαπαιτούμενα με βάση τα υπογραφέντα. 2 δις δημοσιονομικό. 14 χρηματοδοτικό. Με ρωτώ εγώ, προσήλθαν στην πέμπτη αξιολόγηση. Γιατί ήταν έτοιμοι με νέα μέτρα, μέσω με το νέο mail Χαρδούβελη, να προχωρήσουν σε επόμενη χρηματοδότηση ενός κατ' εξακολούθηση ατάκτου? Επίσης, για να αντιγράψω τη φράση του εκλεκτού φίλου του κυρίου Καρβούνη, το φάρμακο, ο γιατρός που το δίνει, ο συνταγογράφος, ευθύνες έχει? Βεβαίως έχει. Έχει ή δεν έχει? Πολύ μεγάλες. Έτσι. Μάλιστα. Αναζητήσαμε τις ευθύνες αυτές. Έχω εγώ και μια αμφιβολία. Οι τροϊκανοί έχουν ευθύνες λοιπόν, διότι ήταν χασάπιδες και όχι γιατροί, διότι εχθές και μόλις η Der Standard η Αυστριακή έγραψε, απέτυχε παταγωδώς στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί... απέτυχαν να κάνουν τη χώρα ευρωπαϊκή. Έκανα πλιάτσικο μόνο, ήπιαν το αίμα μας. Ναι. Αυτό έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Κύριε Σβέρκο, έχουν ευθύνες. Εγώ θα προσθέτω σε αυτό που λέει ο κύριος Τσαγκάρης, που είναι σημαντικό, αναφορικά με την εκταμείευση των δόσεων και τα κριτήρια βάσει των οποίων γινόντουσαν οι εκταμείευσεις. Μα αυτό είναι η ερώτηση. Οι προηγούμενες εκταμείευσεις. Ξέρετε, για παράδειγμα, υπήρχε μέσα στο πρώτο μνημόνιο κιόλας, πρώτο μνημόνιο, η υποχρέωση για παράδειγμα να υπάρχει καταβολή, ένας φόρος τέλος πάντων στη διαφημιστική αγορά, στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Αυτός ο φόρος 7 φορές αναβλήθηκε για ένα χρόνο. Και από εκεί που ήταν να είναι μηνιαίος, έγινε ετήσιος. Και από την κυβέρνηση Παπανδρέου και από την κυβέρνηση Παπαδήμου και 3 φορές από την κυβέρνηση. Και στο τέλος ψηφίστηκε και αναβλήθηκε. Και στο τέλος είχε αναβληθεί. Έχει αναβληθεί. Δεν το διακόπτεται. Κύριε Τσαγκάρη, παρακαλώ, είστε φορτσάτο σήμερα. Όχι, γιατί καλά κάνετε. Δεν, το αλλά, θέμα είναι... αλλά να έχουμε μια ερμηνεία και μια σειρά. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι ουσιαστικά μια πολιτική πολύ ξεκάθαρη εξυπηρετούσαν οι τροϊκανοί, οι θεσμοί, οι δανειστές, τέλος πάντων, όπως θέλουμε να τους πούμε, οι ξένοι παράγοντες με τους οποίους, οι εταίροι με τους οποίους συνομιλούσε η εκάστοτε ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, αναφορικά με τον Γέρουν Ντάισιμπλουμ, επειδή τον βλέπουμε τώρα τελευταία ότι έχει ιδιαίτερη κινητικότητα στις δηλώσεις του και στις εκτιμήσεις του, να πούμε ότι πρώτα είναι κοινικός. Δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος του Eurogroup να βγαίνει και να λέει προς την ελληνική κυβέρνηση: συγγνώμη, παίξατε και χάσατε. Ναι. Απολύτως απαράδεκτο. Αυτό είναι το ακρονάουτον του τζόγου, ας πούμε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που κατέχει και ένα θεσμικό υποτίθεται κύρος. Αλλά φυσικά το ξεχνάει όταν είναι να επανεκλεγεί και να θυμηθούμε κιόλας ότι το κόμμα του κυρίου Ντάισιμπλουμ, σοσιαλιστής κατά τα άλλα ο κύριος Ντάισιμπλουμ, καταποντίστηκε στις τελευταίες τοπικές εκλογές στην Ολλανδία, έπεσε κάτω και από την αριστερά εκεί στην Ολλανδία. Επίσης, ο κύριος Ντάισιμπλουμ είναι και ανυπόλυπτο πρόσωπο, όπως φαίνεται. Τη μία λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μία βγαίνει και βάζει, ας πούμε, λόγια στο στόμα ενός πρωθυπουργού, ότι υποτίθεται του ζήτησε την αποπομπή Βαρουφάκη, η οποία ούτε και αυτό έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια πλευρά απόλυτα κοινική και απόλυτα αδίστακτη όταν πρόκειται να πετύχει τους σκοπούς της. Αναφορικά τώρα με το Bloomberg, επειδή το δηλαδή αναφέρατε. Ποιος σκοπός έχει αυτή η πλευρά? Αυτή η πλευρά έχει ξεκάθαρα να επιβάλλει ένα εργασιακό τοπίο σε μια χώρα φτωχή, ακόμα φτωχότερων πολιτών, να κάνει. Να διαλύσει οτιδήποτε υπάρχει σε αυτή τη χώρα, οι εργαζόμενοι να μην έχουν κανένα δικαίωμα και όχι μόνο αυτό. Και για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά εξυπηρετούν μία μερίδα μεγάλων κεφαλαίων, ας πούμε, μία μερίδα. Και στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οποία. Τους πληρώνουν γιατί αυτοί. Όχι. Είναι εγκαταλειμμένοι. Κύριε Καρβούνη, μην με. Δεν υπάρχουν. Τι δεν καταλαβαίνω. Αφήστε τον να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Πολύ απλό είναι αυτό που λέτε. Ότι υπάρχουν δύο ίδια ανάπτυξη. Ο κύριο Σβέρκο είναι σαφή. Υπάρχουν δύο ίδια ανάπτυξη, κύριε Καρβούνη. Λέει την άποψή του. Κύριε Καρβούνη, υπάρχει η ανάπτυξη που υπάρχει στη Βουλγαρία, υπάρχει η ανάπτυξη που υπάρχει στη Γερμανία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα εργασιακό τοπίο με το άλλο. Κατανοείται. Άρα λοιπόν. Να πούμε κάτι, κύριε Σβέρκο, κύριε Καρβούνη, να σα πω κάτι. Η χαμηλότερη φίλε και φίλοι σύνταξη στη Γερμανία είναι 1500 ευρώ. 1500 ευρώ παίρνει ο συνταξιούχος στη Γερμανία, ο πιο χαμηλός. Για να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Αυτή την κατάσταση θέλουν να διατηρήσουν λοιπόν οι Γερμανοί. Ο Έλληνας συνταξιούχος να παίρνει 300 ευρώ και ο Γερμανός συνταξιούχος να παίρνει 1500 ευρώ. Τώρα, συνεχίστε, κύριε Σβέρκο. Να πω και πέρα, αναφορικά με τον Bloomberg, επειδή είπατε και με αυτό την παγκόσμια δημοσκόπηση. Είναι απολύτω σωστό. Την παγκόσμια δημοσκόπηση που τώρα, είπατε. Όταν λέω κάτι, το λέω απολύτω υπεύθυνα. Σας λέω. Συμφωνώ, αλλά είναι έτσι απολύτω όπω το λέω. Δεν μπορούμε όμω να συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο.
Τέλος πάντων, το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν πάντως ένα μοντέλο το οποίο ήθελαν να είναι πάνω σε μια διαλυμένη παραγωγική βάση. Κανένας δεν παράγει τίποτα στην Ελλάδα. Έστω και όταν παραήγαμε. Έχει γίνει κουραστικό πια. Το λέμε 30 χρόνια. Δεν έκαναν και τίποτα πάντως. Δηλαδή είναι ντροπή τώρα. Γιατί είναι ντροπή? Λοιπόν, 30 χρόνια λέμε τα ίδια πράγματα. 30 χρόνια λοιπόν που μας κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 30 χρόνια που μας κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κάναν αυτή τη δουλειά που λέει ο κ. Βέρκος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι Έλληνες έχουν ξυπνήσει. Πού θα βασίσουμε το μοντέλο, κύριε Γιάτσο μου? Γι' αυτό βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ εξαφανισμένο. Στο δημόσιο τομέα και γι' αυτό βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία σε πορεία εξαφάνιση. Κύριε Γιάτσο, δεν μου απαντάτε. Στο δημόσιο τομέα θα βασίσουμε το μοντέλο. Επειδή από το 1974 μέχρι σήμερα μας κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και μας έχει φέρει σε αυτό το χάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, αλήθεια. Τώρα, να τελειώσει ο κύριος Βέρκος και έχουμε σε εσάς. Πάμε για τις πληροφορίες τώρα να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση. Συγκρούνται δύο εντελώς διαφορετικά πλάνα, δύο εντελώς διαφορετικές σκέψεις οικονομικές. Συγκρούνται δύο εντελώς διαφορετικές ιδεολογίες. Πού μπορεί να βγάλει αυτή η σύγκρουση? Το θέμα είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να υπάρξει ένα συμβιβασμός ή τουλάχιστον να μετατεθούν τα πιο σκληρά ή τα πιο επώδυνα ζητήματα, επώδυνα αναφορικά βεβαίως με τη διαπραγμάτευση, να μετατεθούν για αργότερα. Δηλαδή πιθανότατα τον Ιούνιο και εκεί να ζήσουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Ωραία, τέλος πάντων τις πιο ακραίες καταστάσεις αναφορικά με την επικοινωνία. Γιατί για παράδειγμα αυτό που είπατε με τον Bloomberg, ότι το Bloomberg λέει ότι υπάρχει κίνδυνος Brexit. Αυτό το ακούμε εδώ και 7 χρόνια. Κάθε φορά που υπάρχει, είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Πάντα υπάρχει μια εκλογή. Πάντα υπάρχει μια εκλογή. Μα γι' αυτό και είπα ότι βγήκε σήμερα και η δημοσκόπηση εντελώς συμπτωματικά. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Το ζήτημα τώρα έγκυται στο τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είπατε, το στέλεχός της εκείνου είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να αυξήσει αυτόν το βραχυπρόθεσμο δανεισμό για την Ελλάδα. Είναι ένα μικρό μέτρο, ένα από τα μέτρα τα οποία ζητάει η Ελλάδα, έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, είναι ένα από τα 7 μέτρα τα οποία έχει ζητήσει. Είναι ένα από τα 7, δεν λύνει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν το λύνει. Απλώς το μεταθέτει. Αν γίνει αυτό, πάει να πει ότι τέλος πάντων θα κερδίσει χρόνο η ελληνική κυβέρνηση, θα μπορέσει να προετοιμάσει καλύτερα τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει προτείνει σε αυτό το πολυνομοσχέδιο και το οποίο θέλει να προχωρήσει. Με ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, γενικότερα υπάρχουν ζητήματα επί της φορολογικής εισπραξιμότητας των διαφόρων φόρων. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, εφόσον επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Των φορών Σαμαρά και Παπα Κωνσταντίνο. Όχι. Μιλάω για διαφορετικά πράγματα. Αν λοιπόν από εκεί και πέρα αυτό ξεκινήσει και πάει μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να τρέξει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να πείσει τους στο εξωτερικό και τους πολιτικούς παράγοντες και τους οικονομικούς παράγοντες και τους λαούς να πείσει ότι αυτό το μοντέλο, το οποίο τουλάχιστον το μεσοβέζικο το οποίο έχει καταφέρει, μπορεί να βγάλει κάπου. Ευχαριστώ, κύριε Σπέρκο. Κύριε καθηγητά, να πάω σε διαφημίσεις και να πάρετε αμέσως μετά το λόγο, για να έχετε περισσότερο χρόνο. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να στέλνετε ερωτήσεις για την κυρία Σπυράκη. Αν θέλετε να τη ρωτήσουμε κάτι, μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις. Μία-μία και πέντε θα είναι ζωντανά απέναντί μου για μία, νομίζω, αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχω πολλά να τη ρωτήσω και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ για ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ σημαντικές διεργασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαφημίσεις.